Η κεφαλιά και το 1-0. Το 1-0 από το κόρνερ αυτό που κέρδισε η Βέρεια στο 5ο λεπτό, στο 6ο λεπτό της συνάντησης. Μπαίνει μπροστά στο σκορ. Ναι, έχει αφήσει πολύ χώρο στο κέντρο και προφανώς αυτή δεν είναι εντολή του προπονητή. Ακριβώς από αυτά που λες. Υπάρχει ένα κενό εκεί το οποίο εκμεταλλεύεται η Βέρεια, η οποία έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ από αριστερά. Το γέμισμα από κοντά 2-0. 2-0 από τον ίδιο. Από τον ίδιο σκόρνερ, δεύτερο γκολ σήμερα για τον Αλέξανδρο Βεργόνη. Και αυτό από στημένη φάση, βλέπετε και πάλι πώς προωθήθηκε. Αν και πιέστηκε εκεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αμαρκάριστος, αλλά έβαλε καλύτερα το σώμα του. Η μπάλα είχε εξαιρετική πορεία από το χτύπημα αυτό του Μπαργκάν. Λαϊτάν ξαναδιεκδικεί και κερδίζει την μπάλα στο Κάντι. Ο Κάντι μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει και το shoot goal. Εκπληκτικό goal από τον Κάντι. Κάλβιν Κάντι και βλέπετε παίζει κιθάρα με την σημαία του corner. Εκπληκτικό goal, για highlights ήταν αυτό. Πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, μόλις πήρε την μπάλα, μπήκε πολύ πλάγια από την αριστερή πλευρά. Δεν κάθισε να το σκεφτεί καθόλου. Έστειλε ένα ισχυρό σου, την μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Λαζαρίδη και στη συνέχεια πέρασε στα δίχτυα για το Βέρεια Πλατανιάς Χανίων 3-0 στο 51ο λεπτό της συνάντησης. Εδώ και πάλι η κίνηση από τον Κάντι. Σουτ, δοκάρι και γκολ. Χειροκροτήματα τώρα για τον Κάντι. Η κίνηση εξαιρετική, αλλά ο πάλι Γιώργος βάζει καλά το σώμα του, διώχνει ο Λαζαρίδης νέα τρίμπλα. Πάλι κινδυνεύει να χαθεί εκεί η μπάλα. Ο Πλατανιάς αλλάζει την μπάλα όπως και χάθηκε με τον Μπαρκάν. Μπαίνει στη μέση στη φάση, γκολ 4-0 από τον Ολαϊτάν. Βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει ο Νιγηριανός. 19 μόλις ετών, με τη Βέρεια στην ουσία στο πρόσωπό του να κάνει μια καλή επένδυση, αφού διάφορες ομάδες τον παρακολουθούν. Ο Λαϊτάν, ο Γενέμπε Μάικλ, Μάικλ ο Γενέμπε ο Λαϊτάν, όπως θέλετε πέστε το. Αυτός είναι ο σκόρερ του τέταρτου γκολ στην πολύ καλή Βέρεια που παρουσιάζεται σήμερα εδώ στο γήπεδό της. Και φτάνει τη 10η νίκη της κατά πάσα πιθανότητα, πάντα βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών. Πέρασε μέσα, όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Λαζαρίδη, να τριμπλάρει, να μην διώξει την μπάλα. Την ασπίδα Ξάνθης και πέρασε και από τον Οδυσσέα Αναγέννησης για να έρθει πρόπερση στη Βέρεια. Όποιος αντέχει πιο πολύ, για να δούμε και αυτή την επίθεση, κοντά στο 5ο γκολ, τρίμπλα, σουτ και γκολ. Πολύ απλά, όπως και το γκολ του Κάντι. Μόλις μπήκε ο Νίκος Καλτσάς, τον βλέπετε εδώ. Πρώτη φορά σε επαφή με την μπάλα. Χρήζεται σκόρερ και αυτός στον περίπατο αυτό της Βέρειας απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί είσοδο στα play-offs και μέχρι πριν από λίγο ήταν και στην κορυφή της βαθμολογίας, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.